Ο ασθενής εμφάνισε ουσιαστικά φαρμακοϋπαγόμενη διάμεση νεφρίτιδα. Η πρώτη ενέργεια που θα κάνουμε είναι να διακόψουμε το υπεύθυνο φάρμακο. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον ο αναστολέας αντλίας πρωτονίων που ξεκίνησε εδώ και κάνα μήνα. Γενικά τα κορτικοειδεία έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά με ψηλοαμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Αν δεν φτιάχνει αφού κόψει το φάρμακο, μπορεί να δώσει και κορτικοειδή, μήπως μπορέσει και ανταποκριθεί. Γενικά, απλά να θυμίσουμε ότι στο νεφρό υπάρχει ο φλοιός που υπάρχουν κυρίως τα σπειράματα και τα εσπειραμένα τμήματα των αυτό. σωληναρίων. Υπάρχει και ο μυελός που είναι είτε οι αγγείλες του Χένλε, είτε αθρηστικά σωληνάρια, αθρηστικοί πόροι. Η σπείραμα των νεφρίτιδες και οι σπειραματοπάθειες που είδαμε αφορούν αυτό εδώ το κομμάτι, ενώ η διάμεση νεφρίτιδα αφορά στο διάμεσο στοιχείο ουσιαστικά του νεφρού. Διάμεσο σωληναριακό. Αυτό, διάμεσο σωληναριακό. Εδώ να πούμε κάτι, ότι πέραν από τη φαρμακοϋπαγόμενη διάμεση νεφρίτιδα υπάρχουν πολλά νοσήματα τα οποία προσβάλλουν το διάμεσο στοιχείο του νεφρού, ωραία, το οποίο μπορεί να είναι είτε λοιμώξεις, όπως είναι οι βακτηριακές πυελονεφρίτιδες και άλλες, καταστάσεις, οι τοξίνες όπως είναι εδώ με τα φάρμακα που κάνανε αυτό το σύνδρομο πυρετός εξάνθημα νεφρική βλάβη, που τα παυσίπονα που μπορεί να κάνουν βλάβη στο νεφρό σε χρόνια χρήση, ειδικά κάποια μέταλλα, υπάρχουν μεταβολικές νόσοι όπως η υπερουρχαιμία μπορεί να κάνει κρυστάλλους που να αποτεθούν μέσα, νεφρασβέστωση που μπορεί να κάνει και ασβέστωση στο παρένχυμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χρόνιες αποφράξεις, μπορεί να κάνουν βλάβη λόγω της αυξημένης πίεσης μέσα στον αυλό, να κάνει βλάβη στο διάμεσο δίκτυο, το πολλαπλού μυέλωμα με αναπόθεση ελαφρών αλύσεων, μετά από... Α, εδώ είναι η λεγόμενη νεφροπάθεια από κυλίνδρους που είναι, αυτό, που κάθονται μέσα στα σωληνάρια αυτό, οι κυλίνδροι ακριβώς, της ελαφράς αλύσου. βλάβες άλλου τύπου όπως το με το σγέγγραιν ή η σαρκοίδωση. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα νοσήματα που μπορούν να προσβάλλουν το προσβάλλουν διάμεσο, το διάμεσο σωληναριακό στοιχείο. Ακριβώς, και όχι τα σπειράματα. Ναι, εμείς θα δούμε εδώ κάποια στοιχεία τα οποία, ναι μεν η φλεγμονή μπορεί να είναι κλινικός οξία, αλλά αν είναι μέσω ανοσολογικού μηχανισμού δεν θα περιμένουμε τα ουδετερόφυλλα που θα κυριαρχούσαν σε μια βακτηριακή ας πούμε ουρολίμωξη, έτσι, δεν θα τα περιμένουμε αυτά. Και είναι η εστίαση στο διαμεσοσωληναριακό διαμέρισμα και δείτε εδώ παιδιά, μερικά φλεγμονώδη κύτταρα, τα βλέπετε, έχουν κάνουν τη λεγόμενη σωληναρίτιδα. Εκτός δηλαδή από την παρουσία του στο διάμεσο υπόστρωμα, μπαίνουν μέσα στο επιφύλιο των σωληναρίων. Έτσι. Εδώ πάλι βλέπετε κάποια ιωσινόφυλλα, εδώ πέρα, με το χαρακτηριστικό κόκκινο κυταρό πλασμά τους, και ένα σχηματισμό που ασαφώς θυμίζει ένα κοκκίωμα. Έτσι. Α, και εδώ βέβαια είναι μία νόσος που συνδυαζόμενη με ίνωση και όλον αυτό εδώ τον αριθμό των IgG4 πλασματοκυτάρων έναντι των IgG είναι αυτή η σπάνια νόσος σχετιζόμενη με την IgG4. Αλλά γενικά θα ξέρουμε εμείς ότι όταν επικρατούν ιωσινόφυλλα σκεφτόμαστε την αλλεργία χωρίς να είμαστε βέβαιοι. Όταν επικρατούν πλασματοκύτταρα σκεφτόμαστε αυτοάνωση αιτιολογία πάλι χωρίς να είμαστε βέβαιοι. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε μια διάμεση φλεγμονή λόγω σπειραματονεφρίτιδας, να θυμηθούμε την περίπτωση εκείνη που είχαμε την αγκιήτιδα, οπότε είχε έντονες φλεγμονώδεις διηθήσεις στο διάμεσο υπόστρωμα, την άγκα, σπειραματονεφρίτιδα. Ήταν κυρίως το σπείραμα. Βέβαια, αλλά είχε σπάσει και θυμάστε το σπείραμα και είχαν περάσει φλεγμονώδη κύτταρα και στο διάμεσο σωληναριακό στοιχείο. Βέβαια, να βρούμε, άμα είναι νεόπλασμα από αυτά τα κύτταρα στο διάμεσο στοιχείο, να είναι ένα λέμφωμα ή αυτή η νεφροπάθεια από κυλίνδρους που είναι οι ελεύθερες ελαφρές άλυση της ανοσοσφαιρίνης στο πλαίσιο του πολλαπλού μυελώματος, το οποίο μπορεί να κάνει και την AL αμυλοείδωση πάλι να είναι αποτίθεται και σε αγγεία. Βεβαίως. Όλα αυτά στο πλαίσιο πολλαπλού μυελώματος. Αυτές οι ελαφρές άλυση είναι αυτές της παραπρωτεΐνης. Ναι. Που κάνουν εκεί πέρα, που πηγαίνουν το μέσα στα σωληνά. Φτιάχνεται από βαριές και ελαφριές. Κάποια πολλαπλού μυελώματα εκρίνουν μόνο ελαφριές. Μόνο ελαφριές. Και κάποια ακόμα μπορεί να εκρίνουν και αντισώματα, αλλά να υπάρχει και μια περίσχεια ελαφρών και να είναι αποτίθεται. Μάλιστα. Επίσης, απόρριψη, αν έχουμε μόσχευμα και βλέπουμε σωληναρίτιδα ή πυκνές μονοπυρηνικές βέβαια
την απόρριψη, γιατί είναι κύτταρο τοξικότητα. Είναι κύτταρο τοξικά. ΤΑΦ, λεμφοκύτταρα, η οξία κυταρική απόρριψη του μοσχεύματος, έτσι, και η ουρολίμωξη, οπότε έχουμε θετική έτσι το στίκ για την εστεράση των λευκοκυττάρων, που και αυτή μπορεί να φέρει φλεγμονώδη κύτταρα, αλλά κυρίως βέβαια και βακτήρια θα κυριαρχούν τα ουδετερόφυλλα. Και εδώ είπαμε να θυμηθούμε πάλι τη σωληναρίτιδα, αυτό το ατελές κοκκίωμα και τα αυξημένα ιωσινόφυλλα στο πλαίσιο έτσι μιας αλλεργίας σε φάρμακο και τον αυξημένο αριθμό έτσι των IgG4 πλασματοκυττάρων με την αυξημένη αναλογία έναντι των θετικών για IgG πλασματοκυττάρων και μαζί με την ίνωση αυτή, την σπυροειδή κατά κάποιο τρόπο που είναι η αντίστοιχη με την IgG4 νόσος. Ίσως εδώ πρέπει για να μην μπερδευτούν τα παιδιά ότι στη μεμβρανώδη νεφροπάθεια είχατε την απόδοση IgG4 αντισώματος. Δεν υπήρχε κύτταρα. Βεβαίως, εκεί ήταν εναποθέσεις στο σπείραμα. Βεβαίως, ήταν εναποθέσεις που ήταν στα σπειράματα. Εδώ μετράμε πλασματοκύτταρα που είναι στο διαμεσοσωληναριακό στοιχείο που εκρίνουν. Είναι τελείως διαφορετικά. Επισήμανση, βεβαίως.